Αυτά είναι τα αιτήματα των κτηνοτρόφων. Πέρα από τα μέτρα που εξήγηλε ο Υφυπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δερμετζόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Συμμετείχατε στη σύσκεψη. Συμμετείχατε στη σύσκεψη. Ακούσατε τους μεν και τους δε. Το θέμα είναι ότι πιστεύω και άποψή μου είναι ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν δίκιο. Και στα αιτήματά τους έχουν δίκιο. Προφανώς. Κανείς δεν είπε ότι έχουν άδικο. Έχουν δίκιο. Και αυτό υπόθηκε και από τα λόγια του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που με το που παρουσιάστηκαν, ουσιαστικά με το που βεβαιώθηκαν τα κρούσματα ευλογιάς, ήρθε στην περιοχή, ενημέρωσε για τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε, έτσι ώστε σε συνεργασία με τις αρχές, τις κτηνιατρικές αρχές, τις υπηρεσίες της περιφέρειας, να πάρουμε όσο πιο δυνατό και άμεσα τα μέτρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά της ευλογιάς. Και μετά προφανώς θα πρέπει να αναλυθούν τα μέτρα στήριξης για όποιον ουσιαστικά έχει αυτές τις συνέπειες, οι οποίες όλοι ξέρουμε, καθώς έχουμε και την εμπειρία του 2013-2014, θα αντιμετωπίσουν το κοπάδι τους, τα πρόβατα συγκεκριμένα. Αξίζει να πούμε τι έγινε χθες. Έγιναν διαδοχικές επισκέψεις στην Ορεστιάδα, στα Σφαγεία, στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα επίσης. Συναντηθήκαμε με φορείς, με κτηνίατρους και με διοικητικούς στο Δημότυχο, στις Σφαίρες, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ σας, φυσικά και στην Αλεξανδρούπολη. Και σε όλες αυτές τις συναντήσεις, προφανώς το μήνυμα είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, έτσι ώστε η όλη κατάσταση να αντιμετωπιστεί το συντομότερο και να λήξει το συντομότερο δυνατό. Υπάρχουν καλά παραδείγματα. Πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Φθιώτιδα υπήρχε το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο αντιμετωπίστηκε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει η πολύ μεγάλη ζημιά η οποία αναμενόταν. Νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα πειθαρχημένα όλοι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς, στο επίπεδο των αποζημιώσεων, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η κυβέρνηση είναι εδώ. Υπάρχει ήδη μια υγεία η οποία έχει λιγότερες τιμές σε σχέση με αυτές τις οποίες παλεύουμε να δώσουμε με βάση τα ευρωπαϊκά λεφτά, και νομίζω ότι θα τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους. Ναι. Αν ακούτε κάποιο θόρυβο, είναι επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τοπική κοινότητα Σπηλαίου, γι' αυτό βγήκα και δεν είμαι στο στούντιό σας. Απλά ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ενημερώσω τον κόσμο για τις χθεσινές συναντήσεις. Κύριε Δερμετζόπουλε, τώρα μας είπαν οι κτηνοτρόφοι. Καταρχήν υπήρξε καθυστέρηση στο να επιβεβαιωθούν τα κρούσματα, είναι θετικά ή αρνητικά. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο, λέει, οι υπηρεσίες ήταν κλειστές, μας λένε οι κτηνοτρόφοι. Χάσαμε 2-3 μέρες. Μέχρι να έρθει ο υπουργός, πέρασαν άλλες 3 μέρες. Η νόσος, η ζωνόσος μεταδίδεται. Ένα ήταν αυτό, των καθυστερήσεων που υπήρξαν, που είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και δεύτερον, τι γίνεται μετά, αφού τι γίνεται αμέσως μετά, αφού θανατωθούν τα ζώα. Ναι. Η ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες της περιφέρειας της κτηνιατρικής, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και τους ξέρω για την προσπάθεια την οποία δίνουν και θα δώσουν, είναι ότι με το που επιβεβαιώθηκε το κρούσμα, μετά από μία μέρα ήρθε ο υφυπουργός. Οπότε κάποια καθυστέρηση δεν υπήρχε αυτή, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, η επιβεβαίωση. Τώρα, από εκεί και μετά. Ήταν φανερά τα συμπτώματα ότι πρόκειται περί ευλογιάς. Απλώς 2-3 μέρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα λόγω και ότι δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες Σαββατοκύριακο. Και έπρεπε δηλαδή να. Οι κτηνοτρόφοι λένε ότι έπρεπε να γίνουν όλα άμεσα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να την γλιτώσω. Έχω λίγο διαφορετική ενημέρωση, γιατί θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο θέλω να πω, γιατί νοιάζει τους ανθρώπους για την επόμενη μέρα, είναι ότι θα υπάρξει αποζημίωση προφανώς. Θα υπάρξει με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Γιατί υπάρχει μια κοίη, όπως σας είπα, που αναφέρει την αποζημίωση που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ούτε στο 1 τέταρτο. Αυτό σημαίνει. Ακριβώς, το γνωρίζουμε και είμαστε. Πείτε μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Γι' αυτό ακριβώς σας το λέω και ήμουν ο πρώτος αυτός ο οποίος το είπα στη συζήτησή μας, αλλά και ο υφυπουργός στη συνάντηση χθες, πρώτος το ανέφερε, ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ζητάμε περισσότερα λεφτά και από την Ευρώπη, έτσι ώστε η αποζημίωση να ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και δεύτερον, έχει δοθεί ένα αίτημα από το Υπουργείο στην Ευρώπη, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο 5.2, το οποίο θα αφορά 100% αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θα δεχθεί αυτό το συγκεκριμένο, αυτή τη συγκεκριμένη ζημιά, αυτό το χτύπημα από την ευλογιά, να το πω έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αν εγκριθεί, καθώς θα μπορέσει να πληρώσει πλήρως το ζωικό του κεφάλαιο. Αυτές είναι κινήσεις που προτιμοποιείται να κάνει η κυβέρνηση και πολύ σωστά θα τις κάνει, έτσι ώστε να είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους. Το θέμα είναι
σε πρώτο στάδιο να υπάρχει σωστή και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων για να γλιτώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ζημιά που μπορεί να προκληθεί. Πάντως οι κτηνοτρόφοι σας θέλουν δίπλα τους και όλους τους βουλευτές βέβαια. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια, εμφανώς. Ιδάλλως θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα χάσουν τη δουλειά τους. Και θα μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο που όλο ένα και μειώνεται. Επίσης έχουμε και το ζήτημα των ζωοτροφών. Δεν μπορούν να διακινηθούν ζωοτροφές. 800 τόνοι δημητριακά λιμνάζουν στις αποθήκες της Ορεστιάδας. Τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση? Θα υπάρξει συγκεκριμένη οδηγία που όσον αφορά τις ζωοτροφές εντός των ζωνών προστασίας 3 χιλιόμετρων και 10 χιλιόμετρων θα μπορούν να κινηθούν, αλλά δεν θα μπορούν να εξαχθούν μέσα από αυτές. Ας αναμένουμε καλύτερα την εγκύκλιο που υπάρχει. Αυτό το οποίο λέτε, δείχνουμε και θα δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους. Μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή λόγια, αλλά από την πρώτη στιγμή ήρθε και ο Υφυπουργός, εξήγηλε τα μέτρα τήρησης αλλά και τα μέτρα τα οποία οδηγούμαστε για τις αποζημιώσεις που ίσως να χρειαστούν. Οπότε νομίζω ότι και εκ του πρακτέου θα δουν ότι είμαστε δίπλα τους. Είναι ένας πολύπαθος κλάδος, δεν θα το κρύψω, αλίμονο. Το ξέρουν πολύ καλύτερα όλοι οι άνθρωποι δίπλα μας είναι, στην κοινωνία, στη δικιά μας ζούνε. Το 2013-2014 είχαμε αυτή δυστυχώς αυτή την εμπειρία, οπότε ξέρει ο κόσμος τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να το ξαναλέμε ότι πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί πολύ περισσότερο, να μην είναι μεγαλύτερη ζημιά. Και από εκεί και μετά η κυβέρνηση θα είναι δίπλα τους με τις αποζημιώσεις οι οποίες θα απαιτηθούν και από εμάς, από πλευρά μας, από την πλευρά των βουλευτών, από μένα προσωπικά, θα πιεστούν τα υπουργεία έτσι ώστε να γίνουν και άμεσα και στο ύψος τον οποίο μπορεί η κυβέρνηση να δώσει. Και μακάρι να έχουμε αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Δερμετζόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.